μπήκα στο νοσοκομείο γύρω στις 1 παρά 20 το μεσημέρι. Πήγα στα εξωτερικά ιατρία με ένα αυτοκίνητο που έχω, το οποίο είναι αυτόματο και δεν έχει συμπλέκτη, γιατί είχα χτυπήσει το αριστερό πόδι και μπορούσα να το οδηγήσω. Ήμουνα μόνος μου και η κοπέλα της security με έδιωξε από την είσοδο και μου είπε να πάω να παρκάρω γύρω στα 800 μέτρα μακριά. Της είπα ότι δεν μπορώ να περπατήσω. Της ανέλησα ότι μπορούσα να οδηγήσω, γιατί ήταν αυτόματο το αυτοκίνητο, αλλιώς δεν θα μπορούσα ούτε να οδηγήσω. Έφυγα και ήρθα μόνος μου, γιατί ήμουνα στο κτήμα και δεν είχα κανέναν άλλο να με μεταφέρει στον χώρο αυτόν. Και πάλι δεν εισακούστηκα, λέγοντας η κοπέλα ότι εγώ εκτελώ διαταγές ανωτέρων και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να το παρκάρεις εδώ. Πήγα λοιπόν μακριά 800 μέτρα περίπου στην έξοδο του νοσοκομείου, που βρήκα χώρο πάρκινγκ, του πάρκαρα. Στη διαδρομή που επέστρεψα, ευτυχώς που είχα ένα μπουκάλι νερό μαζί μου, και, γιατί μου ήρθε ζάλιση 2-3 σημεία, περπάταγα ένα 3-4 μέτρα και αναγκαστικά έπαιρνα βαθιές αναπνοές λόγω του πόνου. Όταν έφτασα στην είσοδο του νοσοκομείου, η κοπέλα μου είπε ότι σας καταλαβαίνω, σας είδα πως περπατάτε, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, γιατί εκτελώ διαταγές ανωτέρων. Μπήκα στο νοσοκομείο να διαμαρτυρηθώ στο γραφείο του πολίτη. Η κοπέλα του γραφείου με άκουσε, φώναξε την επικεφαλή της security, το ίδιο απάντησε και αυτή. Η επικεφαλή της security μου είπε ότι εμείς εκτελούμε διαταγές ανωτέρων και το μόνο που μπορώ να σας κάνω είναι την επόμενη φορά, άμα θα έρθετε, να μου δώσετε μια πινακίδα αυτοκινήτου για να μπορείτε να αφήνετε το αυτοκίνητο, αφού δεν μπορείτε να περπατήσετε γιατί έχετε πρόβλημα. Πέραν του ποδιού, έχω και πρόβλημα καρδιάς. Λοιπόν, ζήτησα τον υπεύθυνο του νοσοκομείου και μου είπαν είναι ο αναπληρωτής, ο κύριος Κουλοκυθάς, αναπληρωτής διευθυντής. Ήρθε για 2 λεπτά στο γραφείο του πολίτη, με ρώτησε τι ακριβώς γίνεται, του εξήγησα και του είπα ότι εκεί σε αυτό το χώρο απέναντι είχε πάρκινγκ, τα οποία υπάρχουν και είναι κλεισμένα με κορδέλες, που δεν μπορεί να παρκάρει ένα αυτοκίνητο. Τότε μου μίλησε, ίσως λίγο νευριασμένα, δεν ξέρω, και μου απάντησε ότι αυτό το χώρο τον προσδιορίζω εγώ και η διοίκηση του νοσοκομείου και όχι εσείς οι ασθενείς του νοσοκομείου, το ποιος θα παρκάρει και πού θα παρκάρει. Του είπα λοιπόν ότι να προσδιορίζει το χώρο τον ιδιωτικό, γιατί αυτό ανήκει σε όλους τους Λαμιώτες. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλο τον ομοφυλόφιλους, γιατί όλοι θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και δεν το κάνω μόνο για τον εαυτό μου, το κάνω για όλους τους συμπολίτες αυτό. Να διαμαρτύρουμε. Μου απάντησε ότι έχω συμβούλιο, δεν μπορώ να σε ακούσω περισσότερο και ό,τι νομίζεις κάνει. Γι' αυτό και εγώ κάλεσα το κανάλι για να διαμαρτυρηθώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τι να κάνω. Εγώ θα κάνω και μηνύσεις για όλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο προσωπικά για μένα, γιατί ταλαιπωρήθηκα εγώ, γιατί ταλαιπωρούνται όλοι οι συμπολίτες μου και το νοσοκομείο αυτό, μόνο νοσοκομείο δεν είναι η λειτουργία του. Και οπότε ακούω και από άλλους. Το διαπίστωσα από μόνος μου σήμερα που ήρθα εδώ.